Ως μια άκρος επιτυχημένη επίσκεψη, χαρακτήρισε τη χθεσινή στη Βόρεια Μακεδονία του Έλληνα Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Κοζάνη, Θέμης Μουμουλίδης. Ο ίδιος χαρακτηριστικά δήλωσε πως από εδώ και πέρα και εκεί που υπήρχαν τείχη μεταξύ των δύο χωρών, τώρα υπάρχει μια στέρεη γέφυρα. Νομίζω ότι ήταν μια απολύτως επιτυχημένη επίσκεψη της ελληνικής αποστολής στη Βόρεια Μακεδονία και μια ιστορική επίσκεψη για πολλούς λόγους, όχι μόνο γιατί πρώτη φορά μετά το 1991 Έλληνας Πρωθυπουργός επισκέπτεται την γείτονα χώρα, όταν τότε ονομαζόταν πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, αλλά γιατί πίσω από την προσπάθεια που έγινε και που οδήγησε η Συμφωνία των Πρεσπών, εκεί που υπήρχαν τείχη ανάμεσα στους δύο λαούς, σήμερα υπάρχουν στέρες γέφυρες. Υπογράφηκαν σημαντικές συμφωνίες που θέτουν τις βάσεις για ενδυνάμωση αναπτυξιακής πορείας της χώρας στην ευρύτερη περιοχή. Πρωτοβουλίες οι οποίες στην πραγματικότητα μέσα από την φιλία των δύο χωρών πλέον δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα. Είναι η δίωδος, η οδός που ανοίγει η Ελλάδα μέσω της Βόρειας Μακεδονίας στην Κεντρική Ευρώπη, γεγονός πολύ σημαντικό. Και βεβαίως ότι στο πλαίσιο της αμυντικής συνεργασίας, συμφωνία την αμυντική συνεργασία, υπογράφηκε ότι η Ελλάδα θα επιτηρεί τον εναέριο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας, που όπως ξέρετε έγινε και η παρεξήγηση αυτή, θα έχει ως έδρα στο δυτικό αεροδρόμιο της Μίκρας. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη. Νομίζω ότι περισσότεροι από 70 βορειοελλαδίτες, Μακεδόνες, Έλληνες επισκέφθηκαν, βρέθηκαν μαζί με τον Πρωθυπουργό στην πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας, στα Σκόπια, και νομίζω ότι αυτό που ακολουθεί είναι μόνο αισιόδοξο για την οικονομία της περιοχής και για την θέση της Ελλάδας πλέον στα Δυτικά Βαλκάνια.